Ο τόπος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από προετοιμασία έργων για το μέλλον. Όλα αυτά τα έργα που σας λέω εκτελούνται σήμερα. Μπορείτε να μου πείτε εσείς ένα έργο που θα εκτελείτε το 2026. Ελπίζω να μην έχουν μείνει ακόμα υπόλοιπα από αυτά, έτσι. Θα εκτελεστούν σίγουρα πολλά από όλα αυτά τα έργα για τα οποία σήμερα δεν υπάρχει ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Θα εκτελεστούν ίσως τότε. Ένα άλλο έργο όμως που να μην περιλαμβάνει σε αυτό το φυλάδιο θα έχουμε το 2025, το 2026, το 2027. Θα έχει μπορέσει να γίνει. Και δεν το λέω αυτό γιατί δεν θα γίνει, γιατί εμείς τα κάναμε όλα. Όχι. Εγώ θα είμαι πολύ χαρούμενος εάν εκτελούνται πολλά έργα που ούτε τα σκεφτήκαμε το 2020, το 2019. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Έτσι θέλουμε όλοι μας, όλοι οι πολίτες της Χίου, θέλουμε ένα προγραμματισμό για το μέλλον, ένα οραματισμό για το μέλλον. Ο οποίος δεν μπορεί να είναι μόνο λόγια, ταύροι με κέρατα που τους μαζεύουμε, καράβια που βάζουμε μέσα στα λιμάνια, τα υπήνεμα και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλουμε πραγματικά έργα, τα οποία αφορούν εμάς, έτσι, αφορούν την καθημερινότητά μας, αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα στοιχείο και μια ανάσα που πρέπει να πάρουμε οι χιώτες, την οποία παίρνουμε, έτσι, αλλά μπορούμε να πάρουμε πολύ μεγαλύτερη ανάσα για να αντιμετωπίζουμε το μέλλον ισότιμα με τους υπόλοιπους. Όχι, δεν συζητάμε, πολλές φορές βάζουμε τους Ευρωπαίους το ένα το άλλο. Ευρωπαίοι είμαστε κι εμείς. Ισότιμα με τους υπόλοιπους Έλληνες. Υπάρχουν πόλεις στην Ελλάδα οι οποίες έχουν κάνει μεγάλα βήματα προς το μέλλον, έτσι. Και εμείς είμαστε ακόμα με βηματάκια μικρά, ή όταν πήγαμε να κάνουμε ένα-δύο μεγάλα βήματα, ξαναμπουρδουκλώσαμε τα πόδια μας και μείναμε να κοιτάζουμε προς τα πίσω αντί να κοιτάζουμε μπροστά. Έτσι. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν τα βλέπουμε μπροστά μας. Αντιθέτως, βλέπουμε μεγάλα λόγια για έργα που δεν αφορούν καν τον Δήμο. Ας πούμε, για το φράγμα στις κόρες στο γεφύρι. Άκουσα, ας πούμε, τη Δημοτική Αρχή επέρεται πολύ τακτικά και κάνει και παρελάσεις πάνω-κάτω στις κόρες στο γεφύρι για το πόσο σημαντικό είναι. Μα ο Δήμος δεν εμπλέκεται πουθενά στο ζήτημα της κόρης στο γεφύρι. Εκεί που εμπλεκόταν ήταν το αρδευτικό δίκτυο από τις κόρες στο γεφύρι να πάρουμε το νερό να το πάμε προς τον κάμπο στα περιβόλια. Αυτό το έργο εμείς το σχεδιάσαμε, το προγραμματίσαμε, το εντάξαμε, κατασκευάστηκε κιόλας. Ακόμα είχε τελειώσει το 19 ή τελείωνε το 19, αν θέλετε. Ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτα άλλο για τις κόρες στο γεφύρι. Ο Δήμος έχει κάνει για το αεροδρόμιο. Έτσι. Για το αεροδρόμιο, το έργο του αεροδρομίου εκτελείται χάρη στο μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο επιμείναμε να υπογραφεί μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Υποδομών τότε από το Υπουργείο, από το Υπομεδή, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, της Περιφέρειας Βορειοαιγαίου και του Δήμου Χίου, ώστε να ξέρουμε για πρώτη φορά, όπως το λέμε και εδώ πέρα, μπήκε σε ένα δεσμευτικό κείμενο οι υπογραφές από πλευράς Υπουργείου, Περιφέρειας και Δήμου, τι κάνει ο καθένας μας. Εγώ θα κάνω αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο και ο άλλος θα κάνει το άλλο. Και πότε θα το κάνουμε και πότε θα το ολοκληρώσουμε. Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφει το 2018. Χάρη σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μπήκανε όλοι στο να εκτελέσουν αυτό το έργο, στο οποίο προβλεπότανε ότι το έργο αυτό θα εκτελεστεί μέσα στο 2014-2020, το ΕΣΠΑ, άρα θα ολοκληρωθεί το 2023. Υπάρχει τροποποίηση αυτού του πράγματος προς το καλύτερο, το οποίο οφείλεται στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, στον βουλευτή της Χίου, τον κύριο Μηταράκη. Έτσι. Διότι υπάρχει, δεν προβλεπότανε η τροποποίηση του αεροσταθμού, έτσι, και η βελτίωσή του. Τώρα προβλέπεται και αυτό το πράγμα και η επέκτασή του. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό πρώτα απ' όλα ότι δεν σταμάτησε ένα έργο που είχε υπογραφεί και συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα σταματούσε κάτι τέτοιο. Έτσι. Αλλά είναι ακόμα καλύτερο ότι το πρόγραμμα προχώρησε. Χάρη σε κυβερνητική παρέμβαση στο επίπεδο του βουλευτή. Δεν κατάλαβα ο κύριος Κάρματζης πού ήταν το 2018 όταν υπογραφότανε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και ποια ήταν η άποψη του κύριου Κάρματζη και του κύριου Ξενάκη για το μνημόνιο συνεργασίας, χάρη στο οποίο κατασκευάζεται σήμερα το αεροδρόμιο. Αναζητήσετε, αν θέλετε, τις συνεντεύξεις του κύριου Ξενάκη να δείτε ποια ήταν η άποψή του για το μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο καλούσε να μην υπογραφεί τίποτα. Νομίζω, αγαπητοί φίλοι, για να μην σας κουράζω, ότι όλοι μας έχουμε υπόψη μας πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει ήδη. Πράγματα τα οποία όμως δυστυχώς έχουν σταματήσει ή δεν έχουν εκτελεστεί. Εμένα στο νου μου αυτή η Δημοτική Αρχή μου φέρνει το σταμάτη. Επί 3 χρόνια έχουμε σταματήσει τα πράγματα. Έχουμε σταματήσει να κοιτάζουμε μπροστά.
έχουμε σταματήσει να κοιτάζουμε στο μέλλον. Έτσι. Είναι καιρός λοιπόν να αλλάξει το φανάρι και από κόκκινο με το σταμάτη να προχωρήσει πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βουνό, έτσι όπως ολοκληρώσατε και με δεδομένο ότι είδαμε για τις προηγούμενες ημέρες τις ανακοινώσεις υποψηφιότητων και μπαίνουμε και σε προεκλογική χρονιά, ποιος θα είναι ο Γρηγόρης προκειμένου ηχείως να μπορέσει να προχωρήσει και αν εσείς θα είστε εκ νέου υποψήφιος? Κοιτάξτε, Γρηγόριδες μπορούν και Γρηγορίες, μπορούν να είναι όλοι οι ηχιώτες οι οποίοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. 25.000-30.000, 35.000 άνθρωποι, όλοι μπορούν να είναι. Και θα έπρεπε όσο περισσότεροι από εμάς ασχολούμαστε με την πολιτική, τόσο το καλύτερο για μας τους ίδιους, έτσι, σαν πολίτες. Είμαι υπέρ του ότι δεν πρέπει να ασχολούνται μόνο συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι, πρέπει να ασχολούνται ολοένα περισσότεροι. Θα πρέπει να σας πω ότι εγώ χαιρόμουν το 2019 που βρέθηκαν ξαφνικά μια πανσπερμία υποψηφίων, έτσι, αντίπαλοι μου στο επίπεδο το προεκλογικό τότε, αλλά είναι καλό για την κυχείο το να κατεβούν 7 συνδυασμοί ενεργοποιημένοι, ας πούμε, για να λάβουν μέρος στις εκλογές. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές, στις επερχόμενες εκλογές, απέχουμε ακόμα ένα ολόκληρο χρόνο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εάν θα είμαι ή όχι εγώ προσωπικά υποψήφιος, δεν ήταν αυτός ο στόχος της σημερινής συνέντευξης, αλλά έχω ακούσει ήδη πολλούς οι οποίοι εκδηλώνουν την υποψηφιότητά τους. Όλα αυτά είναι καλά να συμβαίνουν στη δημοκρατία, γιατί δεν έχουν κανέναν άλλο τρόπο για να σχεδιάσουμε το κοινό μας μέλλον μπροστά, παρά να συμμετέχουμε στη διαμόρφωσή του. Κύριε Βουνού, επειδή έχετε περάσει για πολύ δύσκολες καταστάσεις, πολύ πιο δύσκολες σε σχέση με την σημερινή δημοτική αρχή, μία ερώτηση σαν αποτίμηση. Πού θεωρείτε ότι, ποιος είναι ο λόγος που έχει πέσει τόσο πολύ το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου και τόσο πολύ η γενικότερη αισθητική των πραγμάτων? Για τη γενικότερη αισθητική των πραγμάτων μπορεί να είναι ζητήματα προσωπικών επιλογών ή μεθόδων οι οποίες ακολουθούνται για να ανατεθούν. Για το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω δύο αναγνώσεις διαφορετικές. Η μία αφορά και η πλειοψηφία του προβλήματος οφείλεται στην προκλητική συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής με τρόπο ο οποίος για πολύ καιρό υποτιμά το Δημοτικό Συμβούλιο και τις δυνατότητές του ή αναφέρει τα πράγματα με έναν τρόπο που λέει ότι και να πείτε εσείς δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα κάνω κάτι άλλο, ακόμα και αν του δίνει ο νόμος το δικαίωμα, δεν επιτρέπεται να υποτιμά μάτια κούτελα, με συγχωρείτε έτσι για την έκφραση, το συλλογικό όργανο που βρίσκεται επάνω στο Δήμο. Επανειλημμένως έρχονται πράγματα και δίνονται απαντήσεις οι οποίες είναι ότι πρέπει για να εξοργήσουν ένα δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή πρεσβεύει τα συμφέροντα όλων των ανθρώπων οι οποίοι τον εξέλεξαν, και δυστυχώς δεν σταματάνε αυτές οι προκλήσεις. Έτσι, εγώ ήλπιζα ότι στην αρχή θα υπήρχαν κάποιες αυτές, αλλά θα συνεννοούμασταν. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν το βλέπω καθόλου να γίνεται. Αντιθέτως, όσο πάει περισσότερο, τόσο πιο ακραία είναι ορισμένες από τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής. Εκεί όμως που, εάν κάνετε τη σύγκριση με το Δημοτικό Συμβούλιο της περίοδου 2014-2019, πρέπει να σας πω ότι εμείς είχαμε την τύχη, θα έλεγα, να υπάρχει η μείζωνα αντιπολίτευση, η οποία ήταν μια παράταξη που είχε ήδη διοικήσει αρκετά η παράταξη του Πολίτου του Λαμπρινούδη. Με αποτέλεσμα οι θέσεις και οι απόψεις πολλές φορές σε ορισμένα κρίσιμα σημεία πήγαιναν σε κάποια άκρα, αλλά σε γενικές γραμμές είχαν την αίσθηση του ποιο είναι το μέτρο και ποιο είναι το εφικτό και ποιο είναι το πραγματικά τελικά καλύτερο για τη Χίο και τους συμπολίτες της. Αυτό έπαιξε ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, νομίζω. Ο κ. Κάρβαντς αναφέρθηκε προχθές και στο θέμα του διχασμού, ότι είναι το χειρότερο για την πορεία. Νιώθετε ότι αυτό το θέμα πραγματικά είναι κάτι που απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο και ότι θα πρέπει να βοηθήσετε έτσι ώστε να ξεπεραστεί, να μπορέσετε ενωμένοι σε κάποια πράγματα να προχωρήσετε? Κοιτάξτε, αν ο κύριος Καρματζής απασχολεί το ζήτημα του διχασμού, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τον έχει καλλιεργήσει και όχι μόνο τώρα, αλλά και στο παρελθόν, και βασίζεται σε αυτό το πράγμα ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής του παρουσίας, έτσι. Οπότε δεν μπορώ εγώ να του σχολιάσω τίποτα για τον διχασμό. Εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα από μένα για αυτό το θέμα.
Αυτό όμως το οποίο ξέρω είναι ότι η διαφοροποίηση και η σύγκρουση, αν θέλετε, υπάρχει μέσα στην πολιτική ζωή. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται από τον καιρό που πρώτο υπήρξε πολιτική ζωή στην ανθρωπότητα, υπάρχει μέσα σε αυτήν η σύγκρουση. Αλλά οι μεν προχωρημένες πολιτικά κοινωνίες συγκρούονται με επιχειρήματα, απόψεις και στο τέλος αποδέχεται ο ένας το επιχείρημα του άλλου. Αν μου λες δύο και εγώ σου λέω ένα, θα συμφωνήσουμε ότι το δύο είναι μεγαλύτερο από το ένα. Δεν γίνεται να εμφανιστείς με ένα και να λες όχι, για μένα το ένα είναι μεγαλύτερο από το δύο. Έτσι. Λοιπόν, με επιχειρήματα και απόψεις και πολιτικά επιχειρήματα και ορθό λόγο, έτσι, τότε μπορεί να υπάρχει και σύγκρουση. Δεν θα έλεγα διχασμός. Λογικό είναι κάποιες φορές συναισθηματικά να γινόμαστε πιο φορτισμένοι και να είμαστε ταυτισμένοι με την άποψη εκείνη την οποία πρεσβεύουμε, αλλά αυτό είναι μέσα στην πολιτική. Εάν όμως ποντάρουμε στο διχασμό, γιατί δεν έχουμε καμία άλλη πρόταση μπροστά, και ποντάρουμε στο ότι θα γίνουν, όλοι θα σκορπιστούν και το μόνο που θα έχουμε είναι μια κοκορομαχία, αυτό εμείς δεν έχουμε λειτουργήσει ποτέ, ούτε ως συμπολίτευση, ούτε ως δημοτική αρχή με αυτόν τον τρόπο, ούτε ως αντιπολίτευση βασιστήκαμε ή ποντάραμε σε αυτό το πράγμα. Η πρωτοβουλία ετοιμάζει σχέδιο για την επόμενη περίοδο, κύριε Βουρνού? Η πρωτοβουλία έχει διαρκείς παρεμβάσεις για το τι μέλη γενέστε, για το τι θα έπρεπε μάλλον να γίνει στοιχείο. Έχουμε κάνει επανειλημμένες προτάσεις την κατάλληλη ώρα και όταν υπάρχει και δίνεται το βήμα στα ζητήματα της... πρόσφατα να σας πω για το θέμα του κάστρου της Χίου, έτσι, και τα ερυπωμένα σπίτια που υπάρχουν μέσα. Η άποψη της πρωτοβουλίας είναι ότι θα πρέπει και ήταν ευκαιρία να δοθεί τώρα σημασία σε επίπεδο κυβερνητικό, ώστε να αλλάξει το νομοθετικό καθεστώς. Εάν δεν τροποποιηθεί λίγο το νομοθετικό καθεστώς, δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Αλλά έστω και με το ήδη υφιστάμενο, εάν αξιοποιούσε τον οργανισμό αυτό, τον οποίο έχει τώρα δημιουργήσει, έτσι, η Δημοτική Αρχή, θα μπορούσε και με αυτό ακόμα να κάνει παρεμβάσεις πάνω σε ιδιωτικά κτίρια. Δυστυχώς, όλα αυτά θέλουν πολύ κόπο, και ξέρετε κάτι, κύριε Πιλιώτη, θέλουν δουλειά επί 2 και 3 χρόνια για να μπορέσει να κάνει ένα μικρό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό το περιμένει κανείς από τον Δήμαρχο. Έτσι. Ο Δήμαρχος ενδεχομένως δεν θέλει να το κάνει, διότι από αυτό δεν μπορεί να πάρει καμία ψήφο. Εγώ, ξέρετε πόσες φορές πήγα σε συσκέψεις για τα ζητήματα των επικινδύνων και των ετοιμόρροπων. Το 2016 στο υποχρεωδέ, το 2017, το 2018 ξανά. Προκάλεσα εγώ συναντήσεις τέτοιες. Το έθεσα στην ΚΕΔΕ, από εδώ και από εκεί. Αλλά έτσι σιγά σιγά καλλιεργείται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι κεφαλαιώδες για τυχείο. Έτσι. Κεφαλαιώδες σημασίας. Δεν αφορά μόνο το κάστρο. Αφορά όλα μας τα χωριά. Έτσι. Και αυτό θα αλλάξει. Δεν πρόκειται να μην αλλάξει. Έτσι. Θα αλλάξει σίγουρα. Αλλάζει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά δεν έχει αλλάξει ακόμα.